Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε με την ψήφιση της τροπολογίας για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου από 1η Απριλίου του 2020, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις των κομμάτων με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία. Την απάντηση του Προέδρου της Βουλής στα δημοσιεύματα για σωρία προσλήψεων και μετατάξεων. Την ψήφιση των νομοσχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Ποταμιού και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Τις κυρώσεις συμφωνιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τις αποχαιρετιστήριες ομιλίες του Σταύρου Θεοδωράκη και του Ευάγγελου Βενιζέλου να κυριαρχούν στην κοινοβουλευτική ατζέντα της εβδομάδας που πέρασε. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου από 1η Απριλίου του 2020 που περιλαμβάνει και κατάργηση των αντιμέτρων για φορολογικές ελαφρύνσεις μεταξύ άλλων στον έμφυα και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Από τη συζήτηση απήχε η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή, ενώ κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και του Ποταμιού. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος επεσήμανε ότι υπάρχουν αντίμετρα, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα των ευρωεκλογών και μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος τόνισε ότι υπάρχουν αντίμετρα, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα των ευρωεκλογών και μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Μάλιστα, κάλεσε τους ψηφοφόρους του Κινάλ και του ΚΚΕ να αποτρέψουν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Έχει τεράστια σημασία ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει τι διακυβεύεται. Δεν είναι κανονικές εκλογές που θα έχουμε δύο κόμματα περίπου να λένε τα ίδια πράγματα όπως συνηθίσαμε πριν από την κρίση. Λέμε διαφορετικά πράγματα, με διαφορετικές κοινωνικές αναφορές, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετική σοβαρότητα και με διαφορετική αξιοπιστία που έχουμε αποδείξει τα τελευταία 4 χρόνια και συγχρόνως με μια κυβέρνηση που πήρε το μήνυμα από τις ευρωεκλογές και θεωρεί ότι μπορεί να διορθώσει τα κακά κείμενα και να πάει μπροστά. Νωρίτερα κριτική άσκησαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ που αποχώρησαν από την ψηφοφορία, του ΚΚΕ, της Χρυσής Αυγής και του Ποταμιού και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι καταργεί τη μείωση του αφορολογήτου που η ίδια ψήφισε πριν από λίγο καιρό. Εάν είμαστε σε μια κανονική διαδικασία, θα την ψηφίζαμε την κατάργηση του αφορολόγητου, αλλά ουδέποτε θα ψηφίζαμε την κατάργηση των όποιων θετικών είχατε προβλέψει με τα λεγόμενα αντίματρα. Και θα σας προτείναμε, αντί ένα νόμο και ένα άρθρο που καταργείται τη μείωση του αφορολόγητου και μαζί καταργείται και τα αντίμετρα, να τα ξεχωρίσετε για να μπορούν και οι βουλευτές σας να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η κυβέρνηση θέλει και επιβράβευση για αυτή την τροπολογία. Πρόκειται για κοροϊδία, για εμπεγμό της δίθεν κοινωνικής ευαισθησίας που παρουσιάζει ότι έχει. Καταργεί στην ουσία ένα αντιλαϊκό μέτρο και συγχρόνως αναιρεί αντίμετρα. Απ' τη μία δίνει και απ' την άλλη παίρνει, ώστε να μην φυγούν τα ματωμένα υπερπλεονάσματα από την αναθέμαξη του λαού. Σε λίγες μέρες γίνονται εκλογές για νέα κυβέρνηση. Αυτά τα οποία κάνετε είναι καραγκιοζηλίκα του ασκής του είδους. Φυσικά και εμείς αποχωρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να υπάρχουν σοβαρές εναλλακτικές. Όχι μόνο ότι καταργούμε τα αντίμετρα που δείχνουν μία στόχευση και ένα συνολικό σχεδιασμό και όχι οριζόντιες μειώσεις. Η τροπολογία για το αφορολόγητο καθώς και άλλες εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο κύρωσης της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός δήλωσε ότι δεν γίνεται δεκτή καμία βουλευτική τροπολογία, ενώ χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ κορμό της μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Οι μεγάλες παρατάξεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεγάλη παράταξη, με τη στήριξη της κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια. Οι μεγάλες παρατάξεις, ακόμα και αν ιτηθούν σε κάποια χρονική στιγμή, έχουν τη δυνατότητα να ανασυνταχθούν, να αναδιοργανωθούν και να επανακάμψουν. Και αυτό θα γίνει και στις επόμενες εκλογές.
Αν αυτοί έχουν 7 ψυχές, εμείς έχουμε 9 ζωές. Γιατί παίρνουμε δύναμη από τον ελληνικό λαό που καταλαβαίνει και θα καταλάβει. Και θα είναι άλλα τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσει στις 7 του Ιούλη. Προσπάθεια αμφισβήτησης των μέτρων ελάφρυνσης που τροφοδοτήθηκε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας της Κομισιόν. Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε πως απολύσεις συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα δεν είχαν συζητηθεί ξανά από το 2014 όταν ήταν υπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας και η αλήθεια είναι αδύνατον να βρεθούν στην ίδια πρόταση, σχολίασαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την αντίδραση του Πρωθυπουργού προκάλεσε η δημοσιοποίηση της τρίτης έκθεσης μεταμνημονικής εποπτείας της Κομισιόν, στην οποία αναφέρεται ότι το κόστος των μέτρων που έχει αναγγελθεί ξεπερνά το 1% του ΑΕΠ. Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άνοιξε την όρεξη στο παλιό πολιτικό κατεστημένο στην Ελλάδα, όσο και σε ακραίους συντηρητικούς κύκλους στις Βρυξέλλες, να αμφισβητήσουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Ο δρόμος της επιστροφής στα μνημόνια και τη λιτότητα δεν έχει κλείσει οριστικά, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι ζητούνται απολύσεις συμβασιούχων στο δημόσιο, κάτι που δεν είχε ζητηθεί από το 2014 όταν ήταν υπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Το να γνωρίζουμε την πλήρη αλήθεια είναι το πιο κρίσιμο. Να συγκρίνουμε προγράμματα, αλλά κυρίως να έχουμε πλήρη επίγνωση. Η χώρα κατάφερε να βγει από τα μνημόνια, να βγει σε ξέφωτο, χάρη στις θυσίες και στους κόπους του ελληνικού λαού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει οριστικά ο δρόμος της επιστροφής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ξαναγυρίσουμε πίσω στις μαύρες μέρες του 12, του 13, του 14, στις σκληρές πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας. Ο μόνος τρόπος να κλείσει οριστικά αυτός ο δρόμος είναι η επιλογή του ελληνικού λαού, των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην κρίσιμη κάλπη των εθνικών εκλογών στις 7 του Ιούλη. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα των μετατάξεων των εργαζομένων στη Βουλή πραγματοποίησε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. Ο κύριος Βούτσης τόνισε ότι δεν αισθάνεται ίχνος ενοχής και ευθύνης καθώς εφαρμόστηκε ο νόμος της κινητικότητας στον οποίο συμφώνησαν και άλλα κόμματα. Νωρίτερα, εκπρόσωποι κομμάτων έκαναν λόγο για προσλήψεις συμμετέρων και εξυπηρετήσεις της τελευταίας στιγμής. Στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τις μετατάξεις εργαζομένων στη Βουλή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νίκος Βούτσης, που επανέλαβε ότι εφαρμόστηκε ο νόμος περί κινητικότητας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται ενοχή ή ευθύνη. Δεν αισθάνομαι ούτε ίχνος ενοχής και ευθύνης για το ότι πρέπει είτε προσωπικά, είτε με τη θεσμική μου ευθύνη, είτε ως πλειοψηφία, να είμαστε απολογούμενοι για το εξής, ότι γίναμε ίδιοι και κρατήσαμε το ίδιο καθεστώς το οποίο υπήρχε ως προς το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, διότι σε άλλες πλευρές γίνανε πολύ σπουδαία πράγματα στη Βουλή, τα οποία παραλάβαμε και συνεχίσαμε με το προηγούμενο καθεστώς. Δεν με ενδιαφέρει ποσός, να σας επαναλαμβάνω, να υπάρχει ένας συμψηφισμός. Αυτό θα ήταν άδικο και ο λαός δεν ζήτησε αυτό από μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι δεν θα έμπαινε ποτέ στη λογική της λίστας ονομάτων εργαζομένων της Βουλής, καθώς σέβεται πρόσωπα και οικογένειες. Ό,τι και αν γίνει, δεν πρόκειται να δώσουμε λίστες. Για να καταλάβει καθένας ποιοι αποσπασμένοι, από πού, από πότε είναι σε αυτή την υπόθεση. Εγώ σέβομαι τον εαυτό μου, τη δημοκρατία και κυρίως τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Παναγιώταρος αναφέρθηκαν στο ζήτημα, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας Καματερός επεσήμανε ότι άλλοι διόριζαν μετακλητούς στη Βουλή. Το να το παίζεις αριστερός, δήθεν αριστερός, δικαιωματιστής, με συνθήματα κατά της ελίτ και να παραδέχεσαι δημόσια ότι διορίζεσαι ότι έχεις διασυνδέσεις, είναι χειρότερο από την δεξιά της δεξιάς. Έχετε διορίσει εδώ πέρα, λοιπόν, όχι μόνο τις γυναίκες σας, έχετε τον λόγο τώρα γι' αυτό. Και τις αδερφές σας και τις κουνιάδες σας. Δεν έχετε τον λόγο. Αν μιλήσατε όλα μας αρέσει, δεν σας αρέσει. Κύριε Παναγιώταρε. Εντάξει. Δεν συγκρινόμαστε. Δεν συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν συμψηφιζόμαστε. Και ιδιαίτερα από ποιους. Από αυτούς που έκαναν
διορισμούς των μετακλητών που είχαν, τους νομιμοποίησαν στη Βουλή και σε μια νύχτα. Διευκρινήσεις για το θέμα είχε δώσει ο πρόεδρος της Βουλής μιλώντας και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες από την περασμένη Πέμπτη, ενώ μετά από συνεννόηση και με τον Πρωθυπουργό, με εντολή του κυρίου Βούτσι, παγώνουν και αναστέλλονται απολύτως οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες μισές μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων στη Βουλή. Επειδή βλέπω δημοσιεύματα με πίνακες για συγγένειες και είναι κάτι που δεν αναγνωρίζει την ευαισθησία που δείξαμε για τους εργαζόμενους στη Βουλή, με απόφαση που συζητήθηκε με τα κόμματα και τα οποία τάχθηκαν υπέρ, δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής της κινητικότητας στο δημόσιο, χωρίς δηλαδή να προκύπτει δαπάνη από τη Βουλή σε 64 αποσπασμένους του δημοσίου παρελθόντων ετών που ήδη εργάζονται στη Βουλή και επέλεξαν να παραμείνουν στο Κοινοβούλιο. Η διαδικασία άρχισε από το Φεβρουάριο του 2019. Και όχι τις παραμονές των εκλογών και πρόκειται για μετατάξεις. Με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Ποταμιού και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν καταγγέλλοντας τη διαδικασία, η Βουλή ενέκρινε τα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου προχώρησε σε αλλαγή του άρθρου για το βιασμό που είχε προκαλέσει έντονο νομικό και κοινωνικό προβληματισμό. Με τις θετικές ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Ποταμιού έγιναν δεκτοί από την Ολομέλεια ο νέος ποινικός κώδικας και ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας. Στη συνεδρίαση έλαβε το λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε στη σύνοδο που ολοκληρώνει τις εργασίες της για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας των θεσμών και απάντησε στις θέσεις της Γερμανίας για το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Υπήρξε απόλυτη προσήλωση και ενθάρρυνση και βοήθεια προς το δικαστικό σώμα όποτε και όπου ζητήθηκε, για να είναι σαφές ότι το πολιτικό σύστημα είναι αποφασισμένο πλέον πάνω στα πολύ κρίσιμα ζητήματα που και στη συνείδηση του λαού μας υπάρχουν πολύ σοβαρά ερωτηματικά κατά πόσον για τον εαυτό του ως σύστημα έχει κάνει ένα πέπλο ασυλίας, να φύγουμε εντελώς από αυτή την εποχή. Με αφορμή την χθεσινή επίσημη απάντηση από πλευράς του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών για το πολύ κρίσιμο ζήτημα που η παρούσα Βουλή άνοιξε και η κυβέρνηση κατ' εντολή της Βουλής με ρηματική διακοίνωση ξεκίνησε το θέμα της διεκδίκησης των αποζημιώσεων, θέλω να είμαι ευθύς από πλευράς της Ελληνικής Βουλής ότι το σύνολο των αξιώσεων οι οποίες περιγράφονται στη συγκεκριμένη ρηματική διακοίνωση παραμένουν ενεργές και απαράγραπτες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου προχώρησε με τη σύμφωνη γνώμη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στην αλλαγή του άρθρου 336 που βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής στο προηγούμενο διάστημα. Στην παράγραφο λοιπόν 5, όποιος εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συνένεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη ως 10 έτη. Τελειώσαμε και με αυτό. Παρακαλώ να χαιρετήσουμε πραγματικά το γεγονός ότι η νομοπαρασκευαστική με τη σταθερή της άποψη μπόρεσε και την τελευταία στιγμή αφουγκράστηκε αυτό που συνέβαινε προκειμένου να δώσει μία λύση. Από τη συνεδρίαση την οποία παρακολούθησαν τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, απήχε η Νέα Δημοκρατία και αποχώρησαν η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, ενώ έλαβε μέρος στο Ποτάμι. Από τη στιγμή που οδεύουμε προς εκλογές, είναι πραγματικά λυπηρό να έρχεται εδώ μια τόσο σημαντική προσπάθεια με αντισυνταγματική διαδικασία. Και εμείς με τη σειρά μας καταγγέλνουμε την εν λόγω διαδικασία, αποχωρούμε και σας αφήνουμε μόνοι σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Κατά την άποψή μας αποτελεί μια μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης να περάσουν όπως όπως τόσο σοβαρά νομοθετήματα για να μην πάρει χαμπάρι ο λαός για τις σοβαρές και επικίνδυνες αλλαγές σε αυτούς τους νέους, στους δύο νέους κώδικες. Τόσο το κίνημα αλλαγής όσο και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να επιχειρούν να δημιουργήσουν και ένα άλλο επιχείρημα. Να μην πάρουν θέση απέναντι σε αυτά τα κορυφαία δύο νομοθετήματα, προκειμένου την επόμενη μέρα να μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε έολο επιχείρημα,
οποιαδήποτε διαστρέβλωση ποινικών διατάξεων, γιατί έτσι έχουν μάθει και αυτοί είναι. Για την ουσία του νομοσχεδίου έλαβαν το λόγο εκπρόσωποι των κομμάτων που συμμετείχαν και ανεξάρτητοι βουλευτές. Στο πεδίο της φυλάκησης και των πλημαλημάτων, δηλαδή των ποινών που αφορούν τις αξιόπινες πράξεις μεσαίας τάξης, έχουμε σημαντικές αλλαγές, αφού πλέον έχουμε τρεις κύριες ποινές, τη φυλάκιση, η οποία από τα 3 χρόνια και μετά πλέον θα εκτείεται, τη φυλάκιση, την παροχή κοινοφελούς εργασίας και την χρηματική ποινή, ενώ καταργείται η εξαγορά, ο θεσμός της χρηματικής εξαγοράς, της ποινής φυλάκισης. Οι κώδικες διαπνέονται από την αρχή της επίοικιας. Μικρότερες ποινές, αλλά με δυσκολότερη δυνατότητα αναστολής. Διότι έχουμε καταλάβει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πολύ μεγάλη ποινή δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για τον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζει να κάνει ή κάνει, σκέφτεται να κάνει ένα έγκλημα. Η πολύ μεγάλη ποινή μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο μυαλό του ανθρώπου που τον δικάζει, γιατί θα του φανεί ίσως ασύμμετρη σε σχέση με το έγκλημα που έκανε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου τόνισε ότι με την αναθεώρηση των κωδίκων η ποινική νομοθεσία εναρμονίζεται με τις σύγχρονες αντιλήψεις απονομής του δικαίου και εξυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Ενοποιούνται τα άρθρα για τα εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και της σώματεμπορίας, αφού κοινά προσβαλλόμενο αγαθό είναι η ελευθερία. Σε σχέση με τα οικονομικά εγκλήματα, επελέγει μια δομική αλλαγή, η αντιστοίχηση της δημόσιας του περιούσιου του δημοσίου με ό,τι ισχύει για αυτήν σε άλλους κλάδους του δικαίου και η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου ως τέτοιας. Τον λόγο έλαβε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Ελπίζω και εύχομαι η Βουλή της επόμενης περίοδου να ανταποκριθεί στις μεγάλες θεσμικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που είναι προφανείς. Δεν θα είμαι, όπως είπα, μέλος της επόμενης Βουλής. Είμαι όμως και θα είμαι πάντα μάχημος και ενεργός πολίτης. Ομπρέλα άνοιξε κυβέρνηση στη βροχή τροπολογιών που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που η αντιπολίτευση εξαπέλει Επειρά. Οι τροπολογίες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο για την κύρωση της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Αζερμπαϊτζάν και της κύρωσης του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για την βιοπικιλότητα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος απέρριψε τις βουλευτικές τροπολογίες για την προστασία, όπως είπε, και της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Με το επιχείρημα της διαφύλαξης των θυσιών του ελληνικού λαού απέναντι σε κινδύνους δημοσιονομικών ανατροπών και την ανάληψη ευθύνης για την προστασία των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, η κυβέρνηση απέκρουσε το κύμα δεκάδων τροπολογιών που κατάθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τις απέρριψε. Επειδή όμως χρειάζεται ένας υψηλότερος βαθμός προστασίας των διαδικασιών, ακριβώς για να μεγιστοποιήσουμε και το όφελος της κυβέρνησης, το λέω, και της Βουλής όμως και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Δεν θα γίνουν όμως αποδεκτές οι βουλευτικές τροπολογίες στη σημερινή διαδικασία των κυρώσεων. Οι τροπολογίες που αφορούσαν μεταξύ άλλων μεταθέσεις, αποσπάσεις, επέκταση συμβάσεων εργαζομένων σε δημόσιους οργανισμούς, νομιμοποίηση αυθαιρέτων και αλλαγές οικοδομικών συντελεστών είχαν κατατεθεί στα νομοσχέδια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την κύρωση της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Αζερμπαϊτζάν και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοπικιλότητα, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία αποσίαζε από τις συνεδρίες της Ολομέλειας, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κατήγγειλαν την κυβέρνηση και αποχώρησαν. Κάνετε αυτή τη μεθόδευση, ενώ ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει εδώ και 10 μέρες για την ανάγκη να πάει η χώρα στις εκλογές, επειδή ιτήθηκε ο ίδιος και το κόμμα του. Κρατάτε τη Βουλή ανοιχτή. Φέρνετε θέματα τέτοια, δήθεν συγκινημένοι, βουρκωμένο το Υπουργείο Εξωτερικών, που δεν παρίσταται κιόλας. Και από την άλλη πλευρά, φέρνετε και τροπολογίες. Στο σύνολο των βουλευτών που έχετε, μαζί με τους υπουργούς, αναπληρωτές και υφυπουργούς, αν καταθέσουν όλοι από 10 τροπολογίες, θα έπρεπε να συζητάμε για 1.600 τροπολογίες. Ο καθένας θέλει να κάνει τα ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής από τον τόπο που κατάγεται. Η Χρυσή Αυγή, όπως είπα, δεν θα συμμετάσχει σε αυτό. Έπεσα και κοιμήθηκα χτες με 7 τροπολογίες. Όταν ήρθα εδώ, πριν από 1,5-2 ώρες ήταν 11,
Και μέχρι να μπω στην αίθουσα και να αρχίσει η διαδικασία έχουν γίνει 15. Εντάξει, μία-δύο υπουργικές να τις δεχτούμε ότι στη συνέχεια του κράτους κτλ. Αλλά τώρα να θυμηθούμε όλοι τις τροπολογίες που είχαμε κατά νου να φέρουμε, να τις φέρουμε τώρα και να τις θέλουμε να τις κάνει δεχτές και, το υπουργικό, και ο υπουργός ήμαρτον. Στις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος ο Κράτης Φάμελος. Δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό ζήτημα για την συνέχιση της λειτουργίας της Βουλής. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δεν έχει επισυμβεί κανένα γεγονός βουλευτικών εκλογών. Και είναι απόλυτα νομοποιημένη η Βουλή να συζητάει με τη δημοκρατική σύνθεσή της και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα ήταν παραβίαση κοινοβουλευτικών κωδίκων και δημοκρατικών πρακτικών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στα σενάρια των προηγουμένων ημερών που έκαναν λόγο για σκόπιμη καθυστέρηση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να μείνει ανοιχτή η Βουλή και η κυβέρνηση να περάσει ρουσφετολογικές διατάξεις, χαρακτηρίζοντάς τα συνωμοσιολογικά και fake news. Είχα την εντύπωση ότι η αναπαραγωγή fake news και η συνωμοσιολογία ήταν μέρος της προεκλογικής στρατηγικής της αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι για κάποιους και από όσους μίλησαν νωρίτερα, οι οποίοι δυστυχώς αποχώρησαν και δεν έμειναν για να ακούσουν και τον αντίλογο, για κάποιους έχει αποτελεί πλέον δευτέρα φύση αυτή η διαδικασία της συνωμοσιολογίας. Δεκτές έγιναν μόνο 4 υπουργικές τροπολογίες που αφορούσαν παράταση των συμβάσεων εργαζομένων στους Δήμους, μετατάξεις και αποσπάσεις δημοτικών αστυνομικών και σοφρονιστικών υπαλλήλων και ρυθμίσεις που αφορούν σε οικιστικά προβλήματα σε δασικές εκτάσεις. Τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέργεση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή που επλήγη πέρυσι από τη φωνική πυρκαγιά, ανακοίνωσε την Πέμπτη μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής. Ο κύριος Βούτσης είχε δεχθεί λίγο νωρίτερα παρουσία του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την επεξεργασία μνημονίου συνεργασίας, προκειμένου να αποδοθεί στον κεντρικό λογαριασμό που έχει ανοίξει για την ενίσχυση του τομέα της υγείας στην περιοχή της τραγωδίας η προσφορά της Κυπριακής Κυβέρνησης, η οποία είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στην ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής. Τα έργα αφορούν την αγορά 2 υπερσύγχρονων αεροπλάνων και την επισκευή 2 ελικοπτέρων για τις αεροδιακομιδές, καθώς και την προμήθεια μηχανημάτων PET scan και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων. Από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, απήχε η Νέα Δημοκρατία, ενώ αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταγγέλλοντας το άνοιγμα της Βουλής λίγες ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Με την αποχή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την απαχώρηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και με την αυστηρή κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, που λίγο πριν τις εκλογές η κυβέρνηση νομοθετεί, συζητήθηκαν τα έργα 5 και 6 σύμβασης του 2018 μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Υπουργείου Υγείας. Το πρώτο έργο αφορά την αγορά 2 αεροπλάνων και την επισκευή 2 ελικοπτέρων για τις αεροδιακομιδές, ενώ το δεύτερο έργο αφορά την προμήθεια μηχανημάτων PET scan και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων. Επικεντρώνονται, αφορούν 2 πολύ σημαντικές δωρεές, οι οποίες έρχονται να ικανοποιήσουν 2 κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία, εμβληματικής, θα μου επιτρέψετε να πω, σημασίας για το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μας. Θετικά προς την ουσία του νομοσχεδίου τάχθηκε η πλειονότητα των εισηγητών εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όλοι όμως διατύπωσαν επιφυλάξεις για να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, καθώς όπως είπαν περιμένουν να δουν τι τροπολογίες θα φέρει η κυβέρνηση. Επί της ουσίας του νομοσχεδίου είναι μια θετική εξέλιξη. Είπα και προχθές, πριν από εβδομάδες που συζητήσαμε ένα προηγούμενο μέρος ουσιαστικά της ίδιας πολύ μεγάλης δωρεάς, ότι αυτή η κυβέρνηση και η χώρα έχει την ευτυχία να έχει να διαχειριστεί ένα πραγματικά τεράστιο ποσό που προέρχεται από δωρεές. Δεν είμαστε αντίθετοι όσον αφορά την κύρωση. Καταγγέλνουμε και πάλι τη διαδικασία. Η ενστάση μας, όπως ανέφερα παραπάνω, να κάνουμε το είδος της αναβάθμισης και τη μορφή της σύμβασης. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, ούτε προϊόν συναλλαγής, ούτε όμως και αντικείμενο θελοντισμού και καλής προσφοράς. Έρχεται και το συγκεκριμένο ίδρυμα και δίνει πενταροδεκάρες από τα αμύθιτα κέρδη του, ακόμα και με τίμημα τη ζωή δεκάδων εργατών στα ναυπηγεία.
και παράλληλα εκατοντάδων κατοίκων ως αποτέλεσμα της μόλυσης που προκάλεσε στο Θριάσο, που είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Η γνώμη μας, όπως υπόθηκε και στην πρωτολογία μου, είναι θετική, είναι σαφώς θετική. Πιστεύουμε σε αυτές τις συνέργειες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δεν βασιζόμαστε μόνο στις δωρεές και η αλήθεια για το έργο αυτής της κυβέρνησης θα λάμψει, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Δεν βασιζόμαστε μόνο στις δωρεές, αξιοποιούμε σαφώς και τις δωρεές. 220 εκατομμύρια ευρώ υλοποιούνται από δημόσιο χρήμα, από δημόσιους πόρους, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των νοσοκομείων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσο και την κρύβεται, υπάρξει. Εμείς θα τη φωνάξουμε δυνατά. Την τελευταία του ομιλία στο Κοινοβούλιο πραγματοποίησε ο επικεφαλής του πολιτικού κινήματος «Το Ποτάμι», Σταύρος Θεοδωράκης. Ο κύριος Θεοδωράκης επεσήμανε ότι «Το Ποτάμι» δεν κρύφτηκε ποτέ και δεν δίστασε να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο μεταδοτικός ιός της παλαιοκομματικής κουτοπονηριάς, αφού θα το κάνουν κάποιοι άλλοι, γιατί να εκτεθούμε εμείς, δεν προσέβαλε ποτέ «Το Ποτάμι» και θέλουν να αναγνωριστεί από όλους. Από την νομοποίηση της ιατρικής κάναβης μέχρι την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, 4,5 χρόνια κάθε φορά μας έδιναν μία συμβουλή. Κρυφτείτε. Κρυφτείτε και περιμένετε. Μια άλλη συγκυρία, μια άλλη εποχή. Κάποτε που όλα ως διαμαγείας θα αλλάξουν. Σκοπός της ζωής, λέει, είναι να ιτάσαι από όλο ένα και μεγαλύτερα πράγματα. Αποχαιρετώ λοιπόν τη Βουλή, πολιτικά ιτημένος, ανθρώπινα θλιμμένος, αλλά τελικά υπερήφανος για την προσφορά του ποταμιού στη κοινωνία και την πατρίδα. Και αισιόδοξος ότι ο σπόρος που ρίξαμε θα φυτρώσει ξανά. Τα παιδιά του ήρωα του Αιγαίου, πλωτάρχη του Λιμενικού, Κυριάκου Παπαδόπουλου, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο, αποφάσισε να υιοθετήσει η Βουλή μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση. Τη σχετική απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων υπερψήφισε ομόφωνα η Ελομέλεια, ενώ όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου μίλησαν με θερμά λόγια για τον άνθρωπο που έσωσε χιλιάδες πρόσφυγες στα νερά του Αιγαίου. Ομόφωνα και μέσα σε συγκινησιακό κλίμα, όλες οι πολιτικές παρατάξεις υπερψήφισαν την πρόταση του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, για υιοθεσία των παιδιών του πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, Κυριάκου Παπαδόπουλου, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβριο και ο οποίος, κατά την πρόσφατη προσφυγική κρίση, είχε επιτελέσει το καθήκον του με αυταπάρνηση, σώζοντας μετανάστες που κινδύνευσαν στα νερά του Αιγαίου στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην πατρίδα μας. Αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων ομοφόνος την οικονομική ενίσχυση κατέτος από τον προϋπολογισμό της Βουλής εν είδη υιοθεσίας στα τέκνα του πλωτάρχη Κυριάκου Παπαδόπουλου. Είναι ο άνθρωπος που έσωσε πάρα πολλές ζωές μέσα στα δύσκολα νερά του Αιγαίου, κάτω από δύσκολες στιγμές. Η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, και είμαι βέβαιος ότι με την ίδια ομοφωνία και η Βουλή των Ελλήνων θα δεχθεί αυτό, την ονομαζόμενη υιοθεσία των τέκνων της οικογένειας Παπαδόπουλου, αποτελεί αναγνώριση, τιμητική αναγνώριση των όσων έκανε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στο τεράστιο ανθρωπιστικό έργο του πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, που χαρακτηρίστηκε ως ο ήρωας του Αιγαίου, αναφέρθηκαν με θερμά λόγια οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Η Ολομέλεια της Βουλής σήμερα αποδίδει το ελάχιστο στα ορφανά του παιδιά και στη σύζυγό του, ούτως ώστε με την αγάπη τη στοργή όλοι μας να μπορέσουν και εκείνα να προχωρήσουν τη ζωή τους και να καταξιωθούν όπως καταξιώθηκε και ο πατέρας. Προφανέστατα, κύριε Πρόεδρε, αποδεχόμαστε αυτή την απόφαση της διάσκεψης Προέδρων. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής έναν ήρωα. Η λέξη υιοθεσία από τη Βουλή είναι κατώτερη των προθέσεων. Θα είναι πάντα τα παιδιά ενός ήρωα. Επομένως, μπορούμε να επεξεργαστούμε στη γλώσσα μας έναν καλύτερο ορισμό εν το μέλλον. Ας είναι και υπό την προστασία του Κοινοβουλίου και της πατρίδας. Συνεδρίασε η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών με αντικείμενο την αηφόρο τουριστική ανάπτυξη των μικρών νησιών και πιο συγκεκριμένα την περίπτωση του Καστελόριζου. Η διεθνής κοινότητα δημιούργησε την έννοια του αηφόρου τουρισμού, σύμφωνα με την οποία το τουριστικό προϊόν δημιουργείται και προσφέρεται με στόχο την ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις επόμενες γενιές.
Το Καστελόριζο, ως υπόδειγμα για την ανάπτυξη των μικρών νησιών, συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο στην αρμόδια Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών. Η επιλογή του Καστελόριζου για το σημερινό θέμα της συνεδρίασης έχει διπλό εθνικό, γεωοικονομικό και τοπικό αναπτυξιακό στόχο. Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσε ο Γιώργος Τσιάλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού. Γνωρίζετε τι ακριβώς έχει γίνει στον τουρισμό μας. Αυτό το θαύμα που λένε όλοι θαύμα στο εξωτερικό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, είναι αποτέλεσμα αειφορικής ανάπτυξης και συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δωδεκανήσου, Δ. Αγαπητός Ξάνθης, παρουσιάζοντας τη μελέτη του, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του Καστελορίζου. Το Καστελόριζο για εμάς στο Δωδεκανήσιο και για μένα ιδιαίτερα, επειδή κατάγομαι, ο παπάς μου είναι από το Καστελόριζο, αποτελεί κόμβο ζωής και σύνδεσης με τον έξω κόσμο. Μπορεί το Καστελόριζο να φαίνεται ένα ωραίο εξοχικό τουριστικό μέρος, ίσως να έχει συνδεθεί και με αρνητικές στιγμές, παραμένει όμως ένα εθνικό σύμβολο που οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο τουρισμός είναι ένας από τους 10 τομείς της οικονομίας που θα οδηγήσουν στη μετάβαση στη λεγόμενη πράσινη οικονομία, δηλαδή σε μια ανάπτυξη που όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά και θα το προστατεύει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.